έξοδο Αμπεδών και απέκταση. Όταν έρθει ο Κύριος του Αμπεδόνος, τι ποιήσει της Γεωργής αυτής, άρον άρον απολύσει αυτούς. Και τον Αμπεδόνα θα το δώσει άλλους γεωργούς, οι οποίοι θα δώσουν τους καρπούς στον γερό. Αυτοί που θα δώσουν τους καρπούς στον γερό. Ναι. Ουέ ημίν γραμματής, αρισταίοι και υποκριτές. Ναι. Εγώ ήρθα να συσκεπάσω, λέει, όπως η όρνης, τα νοσία αυτής. Όπως η γλώσσα τα πλέον. Αλλά εσείς δεν ηθελήσατε. Δια τούτο αφήεται η γη ούτε έρημος, μέχρι άρτη πείτε, ευλογημένος, ερχόμενος, εν ονόματι Κύριε. Μέχρι τότε. Και το 70 μετά Χριστόν πέσανε οι Άραβες, οι γειτόνιοι, και ξεκυλιάζαν τις γυναίκες τις εγκυμονούσες και τα έμβρια τα πετάγαν στο σκυλιά. Οπότε ρημώθηκε. Και ο ναός της Σοδομότης καταστράφηκε. Το κρεμίσαν και κτίσαν το τέμενο στο Ομάρ εκεί. Ναι, έχουμε τούκικο τζαμί τώρα εκεί. Λοιπόν. Ερχόμεθα τώρα τη Μεγάλη Παρασκευή, η γιορτή του Ναζίμου. Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Όχι Παρασκευή. Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ. Και είπε ο Κύριος, επιθυμία μου, επιθύμησα να πάω το τελευταίο Πάσχα μετά των μαθητών. Αλλά για να μην μάθει τίποτα ο Ιούδας και πάει τους προδώσει εκεί, στο σπίτι που τους έζανε, και αν ονόμαζε το σπίτι. Δεν ονόμαζε το σπίτι. Έσυλε δύο μαθητάς, τον Πέτρο και τον Ιωάννη. Θα πάρει στην απέναντι κόμη, λέει, και θα δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος κρατάει κεράμιον ή ύδατος στη βλάτη. Στάμε, λέμε. Θα τον ακολουθήσετε εκεί που θα πάει εκείνος, εκεί θα πάτε κι εσείς. Και θα πείτε στον οικοδεσπότη, πού είναι το κατάλημα που θέλει ο διδάσκαλος να πάει το Πάσχα μετά των μαθητών. Και θα σας δείξει ανώγιο μεγάλο, στρωμένο. Εκεί θα ετοιμάσετε, είπε το Πάσχα. Με σημάδι. Αυτό θα δείτε, λέει, για να μην μάθει τούτο ο Ισχαριώτης. Και το βράδυ πήγανε και ο Χριστός με τους υπόλοιπους παθητάς και ο Ιούδας μαζί. Τους έβαλε στη σειρά εκεί και τους έφυγε τα πόδια. Με την πετσέτα στο δώσει. Στη ζώνη κρέμασε τη δεκάλη με νερό και ο Πέτρος αρνήθηκε. Λέει, όχι Κύριε, εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Εγώ να πλύνω τα πόδια σου και όχι εσύ τα δικά μου. Εάν δε Σίμων δεν δεχθεί να σου πλύνει τα πόδια, δεν έχει θέση με τεμού εν τη βασιλεία του Πάνου. Καμιά τόση. Άμα είναι έτσι, λέει, να μου πλύνεις και την κεφαλή και ολόκληρο το σώμα και τα πόδια. Ολόκληρο μου. Αρκεί να έχω θέση. Και έτσι έπαιρνε τα πόδια του μαθητό του, ο διδάσκαλος, ο Θεός, ο Παντοδύναμος, ο Πολιέστας, ο Πολιέλαιος, που αγαπάει τους δικαίους και ελεεί και τους αμαρτωλούς. Λοιπόν, και έπειτα είπε την παραβολή της Αμπέλου. Εκεί ήταν μια κρυματαριά σε μια γωνία, η οποία ζει ακόμα. Ζούσε μέχρι το 80 που ήμουν εκεί. Ζούσε η κρυματαριά. Φαντάσου τώρα κοντά 2.000 χρόνια και ζούσε η κρυματαριά ακόμα. Εγώ είμαι η Άμπεδος η αληθινή, είπε. Εκεί είπε την παραβολή της Αμπέλου. Εγώ είμαι το αληθινό Αμπέλου. Και εμείς τα κλίματα. Εσείς τα κλίματα, λέει. Όποιο κλίμα, και ο πατέρας είναι γεωργός, ο γεωργός. Όποιο κλίμα μένει εν ημί, ο πατέρας είναι γεωργός, καθαίρει αυτό, είναι απλό να καρποφέρει. Καθαίρει περισσότερο καρπό, λέει. Όποιο κλίμα κοπεί από μένα, θα ρηθεί έξω, θα ξεραθεί και ανεβάζουν τα κλίματα στη φωτιά να τα κάψουν. Ναι.
Λοιπόν, και έπειτα καθίσαν στην τράπεζα. Δεν θα έκανε αρνή. Γιατί δεν ήταν Πάσχα, ήταν η γιορτή των Αζήμων αυτή την ημέρα. Η Παρασκευή κάνανε το ψωμί το άζημο. Δηλαδή άζημο είχε να πει με χωρίς σημάρι. Χωρίς προτύπη. Το ζύμι. Κουκούδα το ζύμι. Αρβανήθηκα. Και καθίσανε στην τράπεζα. Και πήρε τον Άρτο ένα ψωμί ένζυμο. Άρτος, Άρτο και να πει ψωμί από αυτό που τρώμε σήμερα. Λαμβάνει τον Άρτον Ιησούς, το ευλόγησε, το έκοψε και το μοίρασε σε όλους. Λάβετε, φάγετε, είπε, τούτο εστί το σώμα μου. Το υπερημών κλώμενον εις άθμους συναγωτίων. Κόβεται από το σώμα μου, λέει, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας. Και μετά το διπνίσει, όταν φωτάζαν, ακόμα άλλοι ξυμπάγανε ακόμα εκεί, στο τραπέζι. Και είπε ο Κύριος ότι κάποιος από εσάς θα με προδώσει. Και κοίταζε ο ένας τον άλλον. Ο Ιωάννης που ήταν στα δεξιά του Κυρίου, πέφτει εδώ στο τράπεζι. Του λέει, Κύριε, μήπως είμαι εγώ. Όχι. Ο εμβάπησης μεταμούει στο πεινάει τον λέει. Αυτός που βουτάει το ψωμί στο πιάτο λέει. Αυτός είναι. Του φανέρωσε εκεί τον Ιωάννη, τον Ισκαριώτη. Λοιπόν. Και ο Υιός του ανθρώπου λέει υπάγει. Ναι, δεν το φαίνεται ότι πήδησε ένα. Και μετά το διπνίσε, λαμβάνε το ποτήριο, ένα ποτήρι ήταν, το ευλόγησε και είπε πίεται σαν του πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το στενής διαθήκης, όπως γίνεται η σημερινή λειτουργία και η παντοτινή λειτουργία. Και έπειτα είπε για τον Ιούλο. Ο Υιός του ανθρώπου λέει υπάγει καθώς διέγραφε, όπως μιλώνω, καθαίδε. Αλλά ο του ανθρώπου τούτου λέει, αλίμονο από αυτόν τον άνθρωπο, ήταν καλύτερα να μείνει και γεννηθεί παρά που γεννήθηκε. Και έφυγε από το τραπέζι ο Ιούδας και πηγαίνει στο ναό και είπε, τι μου δίνετε για να σας το παραδώσω εγώ. Και οι ιερείς εκεί του βάλανε στο μπαγκάρι απάνω 30 αργύρια. Τα σε πόνι ο Ιούδας, αλλά δεν τα χαρήκε. Έτσι πόνι ο Ιούδας. Και περίμενε πότε θα βγει έξω, γιατί ήξερε καλά ότι έπρεπε να πάει εκεί στο όρος των Ελαιών. Στο όρος των Ελαιών, εκεί πήγαινε πάντα και προσευχόταν ο Κύριος. Και πηγαίνει. Και είχε μαζέψει τη σπήρα όλη, τους υπηρέτες, με ρόπαλα, με μαχαίρια και ρωμίστα ότι ήταν ακόμα κοντά του. Και περίμενε ευκαιρία να τον δει και πηγαίνει και παίρνει τους τρεις μαθητάς και μπήκε μέσα στον κήπο. Και είπε ότι εγώ απόψε θα παραδοθώ. Παραδίδομαι αυτό. Για εσείς θα σκανδαλιστείτε όλοι. Θα σκανδαλιστείτε όλοι. Ναι. Έχει τέτοιο θυμό ο διάβολος που θα σκανδαλιστείτε όλοι. Είπε ο Πέτρος, όλοι να σκανδαλιστούνε, εγώ δεν σκανδαλίζομαι. Είμαι έτοιμος και φυλακή να έρθω μαζί σου και σε θάνατο ακόμα. Του λέει, Σίμων, για σένα εδεήθην ιδιαίτερος, είπε. Ναι, διότι τάφτη τη νυχτή, τρεις απαρνητισμένοι και πρωτού ο Αλέκτρο φωνήσει. Πρωτού και λαρίζει ο Γόγορας, τρεις φορές θα με αρνηθείς πριν, είπε στον Πέτρο. Ναι. Λοιπόν, και ο Ιούδας είχε πει ότι ό,τι να φιλήσω λέει, αυτόν θα πιάσει. Και πηγαίνει ο Ιούδας, χαίρε Ραβί του λέει, λάσε. Και τον φίλησε στον Πέτρο.
Του λέει, «Ετέρε», δεν του είπε παλιάνθρωπε, του είπε φίλοι. «Ετέρε», του λέει, «με φίλημα παραμπείς το διάσκοδο σου». Και εκεί άρχισε το μαρτύριο. Εκεί τις κλωτσές που έφυγε, τα σπροξίματα και τα πάντα, αλλά άλλοι ευαγγελιστές έχουν, γράφουν άλλα. Αλλά στο ίδιο θέμα, στο ίδιο θέμα τα πούμε. Ναι. Παίρνουμε το ένα μέρος του Ευαγγελίου. Το βιάσανε και από μακριά πηγαίνανε ο Πέτρος με τον Ιωάννη. Από μακρόθεντη. Ακολουθήσανε από πολύ μακριά. Και το πήγανε πρώτα στον Άννα. Ήτανε Πεδρός του Καϊάφα. Ο Καϊάφας ήταν τότε αρχιερέας. Ήταν γαμπρός του Άννα. Πήγα στον Άννα πρώτα. Και καλέσανε εκεί πολλούς ψευδομάρτυρες, αλλά δεν βρήκανε κανένα να στηρίξει την κατηγορία. Κάνε δεν να στηρίξει την κατηγορία. Κάποιος όμως είπε, εγώ τον άκουσα να πει μια φορά, ότι δύναται να καταλύσει τον ναό, να κομίσει τον ναό, και σε τρεις ημέρες το οικοδομήσει. Τα ακούς, του λέει ο Άννας, τι σου κατομετρήσει. Ο δε Ιησούς, εσύ δεν είναι τα φόκαση. Εσύ όπου. Ένας δούλος εκεί, βλέπετε γιατί ήταν, λέει, ο παρελθικός που είχε θεραπεύσει και γίνει καιρός αυτός, είχε πάει υπερέτηση στον Άννα τον αρχιερέα. Συμφωνείτε και πήγε το δώσε σκαμπίδι του Κυρίου. Γι' αυτό του είπε, εάν κακό σε λάλησα, μαρτύρησον περί του κακού. Αν καλό σε λάλησα, γιατί με δέρνεις. Γιατί με δέρνεις. Λοιπόν, στον δρόμο που πηγαίνανε, ο ευαγγελιστής Μάρκος ήταν νεαρός, παιδάρι δηλαδή. Ήθελε να παραστήσει την εικόνα του Ιωσήφ του Παγκάλου. Γδύθηκε, γιατί λύθηκε με ένα σεντόνι και πήγε και έκανε υπόκληση μπροστά στον Κύριο, την ώρα που το πήγαινα. Και κάνανε να τον αρπάξουν, αυτός αφήνει το σεντόνι και έφυγε μέσα στο σκοτάδι και δεν το πιάσανε. Δεν το πιάσανε. Ναι. Λοιπόν, ο Άννας τον έστειλε μετά στο Καγιά. Γιατί είπανε, εκεί ένοχος θανάτου, λέει. Όλοι μαζί. Ο Καϊάφας τον έστειλε στο Πιλάτο. Και ο Πιλάτος, αφού έμαθε ότι ήταν Γαλιλαίος ο Ιησούς, λέει, δεν έχω δικαίωμα εγώ να το δικάσω. Να το δικάσω εγώ ο Ηρώδης, λέει. Και κατά σύμπτωση είχε πάει ο Ηρώδης στα Ιερουσαλήμα αυτές τις μέρες και τον έστειλε συνοδεία στον Ηρώδη. Τον είδε ο Ηρώδης, είπε, αυτός είναι ο Ιωάννης που είχα πει και βοηθήσει εγώ και είναι ένας ημένας. Και τον ένισε με λαμπρό χιτώνα, τον Κύριο, για εμπαιγμό δηλαδή, για κοροϊδί. Λοιπόν, και την άλλη μέρα το πρωί, δικάστηκε ο Κύριος, μαζί με δύο κακούργους. Είχαν ένα επίτιμο κακούργο, τον Βαραβά, αλλά επειδή ζήτησε χάρη να σώσει τον Κύριο, δεν ήθελε ο Πιλάτο να τον σταυρώσει. Λέει, ποιον θέλει να σας απολύσω, λέει, Ιησούν των Ναζαρινών ή Βαραβά. Το Βαραβά θέλουμε, λέει. Και τον Ιησού και τον σταύρωσε. Σάβαζαν και παίρνει νερό και έδινε τα χέρια γιατί έχει ένα βαλκόνι απ' έξω το πρετόριο, το δικαστήριο. Νύπτοντας χείρας μου λέει, ότι μαθώς εκ του αίματος του Κύριου τούτου. Είχε πάει και η γυναίκα του Πιλάτου, του είπε μη καίτη για τον άνθρωπο αυτό. Λέει.